Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? 14η μέρα καραντίνα. Όχι, κορονοϊό έχουμε. Συνέφερα. Fact της καραντίνας. Για πες. Αφού βήχουμε έτσι. Ναι. Γιατί μετά χαιρετιόμαστε έτσι? Τροφή για σκέψη. Ο Σωτήρης αυτό το βίντεο. Τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ πέρα σήμερα? Ήρθαμε να κάνουμε ένα upgrade το PC. Το PC στο οποίο δηλαδή κάνω μοντάζ και είναι το μοναδικό PC που έχω. Δεν έχω άλλο. Επειδή τον τελευταίο καιρό γενικά έχω δει κανένα δύο σχόλια που με ρωτάτε τι υπολογιστή έχω, ας πούμε, και τι specs έχει. Είπα λοιπόν να γράψουμε αυτό το βίντεο, να κάνουμε δηλαδή ένα, ας πούμε, PC build. Εντάξει, δεν θα είναι PC build όπως κάνουν τα κανάλια τεχνολογίας. Θα είναι απλά ένα τύπου vlog, ας πούμε, PC build. Κάποια πράγματα είναι αυτά που ήδη είχα και κάποια είναι καινούρια. Και κάποια θα αλλάχτούν σιγά σιγά στην πορεία και θα σας πω και με ποια θα τα αντικαταστήσω. Οπότε λοιπόν κάνω αυτό το βίντεο για να έχετε μια συνολική ιδέα με τι μηχάνημα δουλεύω. Οπότε λοιπόν πάμε σιγά σιγά να δούμε ένα-ένα τα πράγματα τα οποία θα βάλω επάνω. Για πάμε στο λοιπόν, να δούμε τι θα βάλουμε πάνω. Μίτσο, τι θα βάλουμε, τι είχες. Τι είχαμε βασικά, ας δούμε πρώτα τι είχαμε, ωραία. Μια μητρική Asus. Είχαμε μια μητρική Asus H110MK, την είχα βάλει πριν 4 χρόνια αυτή. Αυτή είχα. Ωραία. Μαζί με τον i3, τον Intel. Αυτά τα δύο ήταν αυτά που είχα. Ορίστε. Πάμε τώρα να δούμε με τι θα το φτιάξουμε το PC. Με τι να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ωραία. Θα ξεκινήσουμε με το τροφοδοτικό. Κράτησε. Αυτό! Όπα. Αυτό είναι. Είναι αυτό. Το έχουμε εδώ μέσα ήδη. Δεν το έχω βγάλει. Έχουμε ένα EVGA 430W. Είναι... θεωρώ ότι είναι μικρό. Για το προηγούμενο PC, για το προηγούμενο setup δεν ήταν. Ήταν μια χαρά. Γι' αυτό όμως τώρα με τα καινούργια πράγματα θέλει αλλαγή. Οπότε λοιπόν στο άμεσο μέλλον θα αντικατασταθεί το συγκεκριμένο τροφοδοτικό. Από αποθηκευτικό χώρο τώρα τι έχουμε? Έχουμε δύο SSD εδώ, ένα Samsung 860 είναι αυτός εδώ. Εδώ μέσα τρέχει το λειτουργικό, τα Windows δηλαδή, και τα προγράμματα. Από εδώ τα τρέχω όλα, είναι ο main, ας πούμε, του συστήματος ο SSD, ο οποίος θα αντικατασταθεί, δεν θα φύγει το σύστημα, με έναν M2, πάλι στο άμεσο μέλλον, με έναν M2 της Samsung πάλι, τον 970, και αυτός απλά θα μείνει ως αποθηκευτικός χώρος που θα τρέχω τα αρχεία τα οποία δουλεύω πάνω σε project. Θα περνάω εδώ μέσα τα αρχεία για να τα δουλεύω. Τα αρχεία τα οποία δουλεύετε σε ένα project, και στο DaVinci όπως και σε όλα τα προγράμματα, να τα τρέχετε από SSD και όχι από σκληρούς. Και έναν δεύτερο, τον SSD, έναν SSD της SanDisk. 250GB είναι και οι δύο. Σύνολο 500. Μπράβο. Τώρα, από αποθηκευτικό χώρο, το οποίο τον έχω ως να βάζω μέσα αρχεία, να κάνω κάποια backup, είναι ένας Seagate Barracuda 2TB. Ναι. Ένας Western Digital Blue 500GB, αυτός εδώ. Και ένας. Αυτός είναι καθαρά... αυτός είναι καθαρά απλά για να πετάω μέσα αρχεία, δηλαδή όχι ότι άλλοι τρέχω πράγματα από εδώ. Από το Seagate μπορεί να τρέξω κάνα project, ας πούμε, κάνα tutorial σαν αυτά που κάνω αν έχω τους SSD γεμάτους με κάτι άλλο. Αλλά από το Hitachi τον έχω καθαρά είτε για backups είτε για να πετάω μέσα ταινίες, ας πούμε, αρχεία διάφορα τα οποία θέλω απλά να τα έχω αποθηκευμένα. Είναι ένα Seagate, είναι του 2007, από το πρώτο PC. Είναι Hitachi. Seagate είπα. Ναι. Ναι, είναι Hitachi. Αυτά λοιπόν και από αποθηκευτικό χώρο έχουμε. Χρειάζομαι και αποθηκευτικό χώρο. Ο 2TB σχεδόν γεμίζει. Οπότε λοιπόν σκέφτομαι να κάνω μια αναβάθμιση, μια προσθήκη, ας πούμε, στο σύστημα. Είτε εξωτερικό σκληρό, είτε εσωτερικό τέλος πάντων, ή στα 6 ή στα 8TB, απλά και μόνο να είναι αποθηκευτικός χώρος για να μην χρειάζεται να διαγράφω πράγματα. Ας πούμε, μέχρι και με την Blackmagic που τραβάω λήψεις, ας πούμε, από τοπία και από τέτοια, θα ήθελα να μην τα διαγράφω, ας πούμε, τα RAW αρχεία, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να σου χρειαστεί σε κάποιο project κάτι, ας πούμε, κάποιο πλάνο ή οτιδήποτε. Τι έχουμε μετά? RAM. Είμαστε στη RAM τώρα. Ωραία, λοιπόν, RAM. Έχουμε 2G Skill, RIP Joes. Καλά τις λέμε, V, DDR4 εννοείται, οι οποίες είναι 8 και 8, σύνολο 16GB σε dual channel διάταξη, και θα προσθέσω άλλες δύο ίδιες έτσι ώστε να γίνει 32GB. Το DaVinci Resolve στο οποίο δουλεύω εννοείται
το 90% δηλαδή στα project, μην πω και το 100% και εκεί είναι υπερβολικός, θέλει recommended 16GB. Αλλά αν αρχίσεις και προσθέτεις denoise, βαρύ color grade, κάποια 3D εφέ κλπ. Κλπ. Ξέρω εγώ που απαιτούν render και τέτοια ας πούμε από το σύστημα, πραγματικά καταναλώνει πάρα πολύ RAM. Μέχρι και τα 32 θα είναι ένα όριο και αυτό, δεν θα είναι για extreme πράγματα. Συνήθως για extreme πράγματα είναι από 64 και πάνω, για τον DaVinci Resolve, άμα θες να προσθέτεις και να προσθέτεις ας πούμε 3D και denoise και ούτω καθεξής. Λοιπόν, κάρτα γραφικών έχουμε, βάλω το μπροστά εκεί αυτό. Δεν έχει κάτι. Έχουμε μία Radeon Sapphire, Radeon RX 580 η Pulse. Πάλι καλά, άνοιξα τα μάτια και το μίτσο ακόμα μία φορά που νόμιζα ότι έχουν 300 ευρώ πρόπερση. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η κάρτα. Είναι μία πάρα πολύ καλή value for money κάρτα. Στη συγκεκριμένη δεν έχω πρόβλημα με τις θερμοκρασίες, γιατί διάβαζα ότι η RX 580 από κάποιες υλοποιήσεις ανεβάζει θερμοκρασίες. Την υλοποίηση της Sapphire έχω διαβάσει ότι είναι η καλύτερη. Είναι 8GB. Δεν θυμάμαι τώρα περισσότερα χαρακτηριστικά. Αν μπείτε να την ψάξετε, εννοείται θα τα βρείτε όλα. Για τον DaVinci Resolve είναι ότι πρέπει, ειδικά για ένα budget σύστημα, γιατί ξέρω ότι οι κάρτες γραφικών αυτή τη στιγμή μία κάρτα γραφικών θα κοστίζει όσο όλα αυτά εδώ πάνω. Και τον DaVinci Resolve ζητάει τουλάχιστον από 6GB και πάνω VRAM της κάρτας γραφικών, για να κάνεις edit 4K αρχεία. Οπότε λοιπόν, επειδή εγώ δουλεύω μόνο ας πούμε με 4K αρχεία και από το Mavic και από την Blackmagic που είναι RAW ή Apple ProRes αρχεία, οι 8GB είναι μια χαρά προς το παρόν, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ας την αφήσουμε και αυτήν στην άκρη. Φυσικά, αυτό που δεν είπα και στην αρχή είναι ότι μιλάμε για ένα budget, να το πω, δεν ξέρω αν είναι, το λες και low budget, ίσως και mid range ας πούμε. Θα έλεγα low budget, ξέρω εγώ, έτσι πιστεύω, σύστημα για 4K edit στο DaVinci Resolve. Είναι ο Ryzen 7 ο 2700X, πόσο λέει εδώ, 8-πύρινος, 16 threads στα 3,7 GHz και με boost overclock, τέλος πάντων φτάνει στα 4,3 GHz. Ξέρω ότι έχει βγει η τρίτη γενιά και ότι αυτή είναι δεύτερη γενιά το 18 που κυκλοφόρησε. Ξέρω ότι θα κυκλοφορήσει σύντομα ίσως και η τέταρτη γενιά. Ήμουν ανάμεσα σε αυτόν και στον 3600. Ο 3700X πήγαινε λίγο παραπάνω, με έβγαζε εκτός budget. Τους κοίταγα πάρα πολύ και τους δύο, και τον 2700X και τον 3600. Δηλαδή κοίταξα πολλά benchmarks, προσπάθησα να βρω σε forum διάφορα να διαβάσω, για edit κυρίως, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το gaming. Πολύ ελαφρύ gaming κάνω δηλαδή. Ουσιαστικά καταστάλαξα στο 2700X γιατί διάβασα ότι είναι καλύτερος σε επιδόσεις για workstation λόγω των περισσότερων πυρήνων. Ειδικά ας πούμε στο render χρειάζεσαι περισσότερους πυρήνες, και ο 3600 ήταν εξαπύρινος ενώ αυτό είναι οχταπύρινος. Και αφού εδώ έχουμε τον επεξεργαστή, είναι εδώ μέσα. Περίμενε όχι ακόμα τη μητρική. Έχεις φαγωθεί με τη μητρική, θες να τη βγάλεις όν και καλά. Εδώ θέλουμε αυτό λίγο προσοχούλα. Εδώ που θα μπει ο... Θέλω να θα τη βγάλουμε μετά, να θα τη βάλουμε πάνω. Η μητρική είναι μια MSI Tomahawk Max V450, η οποία δέχεται πάνω και την τρίτη γενιά Ryzen. Τους τρία τόσο ξέρω εγώ, τον 3600 για παράδειγμα και όλη τη σειρά. Ήμουν ανάμεσα σε αυτή και στην Gigabyte in Aorus, την Pro, η οποία είναι κοντά στα ίδια λεφτά. Ήταν λίγο πιο παιχνιδιάρικη με τα LED και με αυτά που έχει μέσα. Για αυτήν διάβασα καλύτερα σχόλια. Οπότε λοιπόν, δεν ήθελα να σταθώ στην εμφάνιση, αλλά στις επιδόσεις. Με ενδιέφερε να έχω SATA θύρες, γιατί στην προηγούμενη είχα κάνει τη χαζομάρα όταν είχα κάνει τον υπολογιστή τότε. Δεν το είχα προσέξει ούτε γνώριζα πολλά τότε. Έχει 2 slot για RAM και έχει 4 SATA. Το οποίο, άντε, τα slots για τη RAM δεν με ενόχλησαν τόσο πολύ, αλλά τα 4 SATA, τώρα που έχω αρχίσει, ξέρετε, με τα μοντάζ και με αυτά, με ενόχλησαν πάρα πολύ, γιατί δεν είχα να βάλω αποθηκευτικό χώρο. Μέχρι και έναν σκληρό τον είχα βγάλει εκτός, γιατί δεν είχα χώρο να τον βάλω επάνω. Οπότε λοιπόν, τώρα το έπαιξα safe, να έχει τουλάχιστον 6 SATA όπως οι περισσότερες. Λοιπόν, έχουμε μία θύρα Ethernet, μία θύρα USB 3.2 δεύτερης γενιάς, μία θύρα Type-C, δύο θύρες εδώ πάνω USB 3.2 πρώτης γενιάς,
HDMI. Μία θύρα HDMI, μία θύρα DVI, DVI-D δεν ξέρω τι είναι. Δύο θύρες USB 2, οι κλασικές, και μία θύρα, πραγματικά δεν έχω ιδέα πώς τη λένε αυτή τη θύρα. Αυτά πάνω κάτω για τη μητρική, δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι άλλο. Οπότε λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα να το στήσουμε. Εντάξει, προφανώς δεν θα τη δείξουμε όλη τη διαδικασία τώρα του στήσηματος. Και στο τέλος θα δούμε λίγο πώς έδεσε. Τι είναι αυτό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και ένα ωραίο cable management. Θα δούμε πώς έδεσε, θα το δούμε λίγο πώς ανάβει, ας πούμε, κλπ. Πάρε την Παρθενιά. Οπότε λοιπόν. Την Παρθενιά. Ας ξεκινήσουμε. Την πήρα. Δεν μ' αρέσει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να στείλουμε το PC. Επιτέλους μετά από. Πόση ώρα έχουμε, μια μισή ώρα, πώς έχουμε. Μια ώρα, μια μισή. Επιτέλους τελειώσαμε το σετάρισμα. Κάναμε όσο μπορούσαμε ένα cable management, ας πούμε. Εντάξει, το κουτί δεν είναι τόσο καλό, ας πούμε, για το cable management. Επίσης δεν ανέφερα ότι είναι ένα Zalman, αν θυμάμαι καλά, Z11, για όσους ενδιαφέρεστε. Πολύ καλό κουτί, πολύ καλό airflow, με 5 ανεμιστηράκια πάνω, έτσι ήρθε δηλαδή από τη μάνα του, από την εταιρεία. Οπότε κλείσε μια το softbox, Μίτσο, να δούμε έτσι λίγο πώς φωτίζει. Η στιγμή της αλήθειας, τώρα. Δεν θα πάρει. Για να δούμε. Δεν θα πάρει, έκανε μαλακία σίγουρα. Να το κάνουμε. Δεν θα πάρει. Δίνουμε. Δεν θα πάρει, πάρε, δώσ' το. Πήρε. Τι λες, φίλε. Έχει κόκκινο φως, μαλάκα. Σαν κακό καρναβάλι είναι. Φίλε, προδόθηκα. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι wow από θέμα φωτισμού, ξέρω εγώ. Δεν είναι RGB όλα τα ανεμιστηράκια και αυτά να γίνεται χαμός. Τώρα περίπου θα ξέρετε τι σύστημα χρησιμοποιώ για το μοντάζ και για όλα αυτά. Αν κάνω κάποια στιγμή κάποιο άλλο βίντεο, κάποιο vlog, ας πούμε, που μπορεί να συζητάμε για κάτι, να αναφέρω μέσα και με τις τωρινές επιδόσεις, δηλαδή, όπως είναι το σύστημα, πώς πηγαίνει, μια σύγκριση δηλαδή με το πώς ήταν πριν και πώς πηγαίνει τώρα στο μοντάζ στο DaVinci Resolve. Αυτό που μένει τώρα είναι να κάνω ένα format, να εγκαταστήσω το Windows εκ νέου δηλαδή μέσα, να βάλω προγράμματα, καταλαβαίνετε, έχει δουλίτσα μπροστά. Αυτά λοιπόν από εμάς, απολαύσω κάποια από τα υπόλοιπα βίντεο στο κανάλι και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.